Ανάλυσέ το by the press. Ανάλυσέ το, εδώ είμαστε. Θωμάς Ματελόπουλος μαζί. Πού σε ρε Μάτε. Καλησπέρα. Πού σε ρε Μάτε. Καιρό έχουμε να συνευρεθούμε εδώ. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Από τελευταία φορά που βρεθήκαμε δεν είχα ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Έκανες double, είδες. Σε δύο εβδομάδες. Ωραίο πράγμα φίλε. Δεν ήξερα πώς είναι. Έφτασα 44 για να το ζήσω. Ωραίο πράγμα. Το αξίζατε. Και ξέρεις τι παρατήρησα φίλε. Το κόσμος μπορεί να μην σκέφτεται έτσι. Δεν ανακουφίστηκα μετά το πρωτάθλημα. Μετά το κύπελο ανακουφίστηκα. Γιατί θα τους έδινες μια τελευταία χαρά, πιστεύεις? Ήθελα να κλείσει χρονιά ιδανικά, ρε φίλε. Το είχα άγχος. Είχα το πρωτάθλημα, ήθελα το αίτητο. Το πρωτάθλημα έκλεισε με το Λεβαδιακό. Ήθελα το αίτητο, έφαγα πίεση στα Γιάννενα και ήθελα και το τελικό. Για να μην αφήσω στίγμα. Αγχώθηκε στο τελικό. Φίλε, στο τελικό σε κάποια φάση βγάζω άγχος πριν το παιχνίδι. Όταν βάζουμε τον γκολ ηρεμό και περιμένω να αγχωθώ όταν δείχνει 6 λεπτά καθυστέρηση. Και δεν πήραν την μπάλα στα πόδια τους οι άλλοι 6 λεπτά, ρε φίλε. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Νομίζω, δεν ξέρω αν ήμουν έτσι ο φιλάθλος ΣΕΚ πώς τα σκεφτόμουν. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι παίκτες είχαν βάλει μέσα στο μυαλό τους ότι δεν μπορούμε. Ξέρω εγώ, δεν... πολύ απογοήτευση. Έβγαινε η μπάλα πλάγιο και δεν πήγαινε να πάρουν γρήγορα την μπάλα. Κάνουν ένα μεγάλο πλάγιο, μια μεγάλη μεταβίβαση. Να απειλήσουν έτσι το τέλος. 6 λεπτά πρέπει να είχαν την μπάλα στα πόδια τους 10 δευτερόλεπτα. Δεν γεμίσαν την περιοχή. Πότε. Άλλαξε ο Χιμένεθ εκεί, τους έκανε από 4-2-3-1, τους έκανε 3-5-2. Σε 10 λεπτά το έκανε πάλι 4-4-2. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Εγώ πριν το παιχνίδι που διάβασα λίγο τον πάγκο της ΑΕΚ, έλεγα ότι στραβώνει το μάτς ή θέλει να το κερδίσει. Ποιος θα μπει. Μόνο τον Κάρο είχε να βάλει. Ο Μπούσης, ο Κιούσης και ο Μούσης. Ο Μπογέμ έχει μερική ρήξη και αστού, έπεσε το παλκάρι, δεμένο πόδι. Εγκύμναση έκανε 5 μέρες για να μπορέσει να το χειροτερέψει κιόλα. Λίγα πράγματα. Το βάθος μετράει, φίλε, ειδικά τέτοια περίοδο. Και από εκεί πέρα μετράει και η ψυχολογία. Αυτό με τους εξτρέμ δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγα ότι ο Γιαννιώτας είναι τόσο χάλια, δεν μπορεί να παίξει σε αυτήν την ΑΕΚ. Δεν έχει πλάγιο εξτρέμ για ΑΕΚ. Παίρνει την μπάλα Μάντρος, κλείνει. Παίρνει την μπάλα Μπαγκασέτας, κλείνει. Άμα τους κλείσει τον άξονα, δεν τελείωσε. Παράλληλα τα μπακ της δεν ξέρουν να γεμίζουν. Δηλαδή ο Μπακάκης και ο Χουλ είναι κακοί τεχνικά. Δηλαδή δεν έχουν στοιχεία να σημαδέψουν. Είναι κουτουρού όλα ό,τι κάνουν. Ο Γκάλο που έχει. Είναι πιο ποιοτικός, αλλά τον έβαλε τον Μπακάκη γιατί φοβόταν αμυντικά εκεί τον πίσω σβαρό. Λογικό αυτό σε έναν βαθμό. Λογικό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν το έχει κάνει αυτό το μοτίβο και στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έχει κερδίσει, μήπως τελικά ρε φίλε πρέπει να ρισκάρεις βάζοντας τον Γκάλο. Μήπως. Καταλάβες. Από την άλλη, μηδέν πλάνο. Γιώμα, δεύτερη μπάλα. Ναι, όχι γιώμα. Δεν θυμάμαι ποιο το σχολείο χτες. Νομίζω ο Μπάρκας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και σε στιγμές που ο Πάουκ δεν έκανε φορτσέκινγκ, πίεση ψηλά δηλαδή. Δεν έκανε ούτε να ανοίξω τα στόπερ να πάρω την μπάλα μία φορά. Ποτέ. Μία φορά δεν γίνεται. Ναι. Ποτέ. Πραγματικά με τον Ζουνίδη κάτι παίζανε. Ναι. Ναι. Το παλεύανε, δηλαδή στην Τούμπα ήταν καλή. Τώρα ο Χιμένεθ το πήγε μόνο στην ψυχολογία και. Ναι, παίξε όμως. Να σου πω κάτι, είσαι παίκτης. Και η επιλογή ανάπτυξη που σου δίνει ο προπονητής σου είναι γέμισε. Ναι, τα ξενέρωνα. Δεν ξενέρωνεις. Σαν να σου λέει, επειδή δεν μπορείς, ρε αγόρι μου, επειδή είσαι κατσαπλιάς, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση. Ωραία. Θα κάνουμε αυτό και θα είσαι βοηθός. Χωρίς να θέλω να κάνω τον κριτή, έτσι είναι λίγο και λίγο άσχημο που το κάνουμε εμείς από εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά πραγματικά απορώ πώς ο Οικονόμου έχει κάνει καριέρα στη Μεταλλία. Θα σου πω εγώ πώς έχει κάνει καριέρα στην Μεταλλία. Πραγματικά απορώ. Θα σου πω εγώ πώς έχει κάνει καριέρα. Εκεί είναι τακτικά όλοι σωστοί και οι αδυναμίες σου κρύβονται. Δηλαδή, ο Οικονόμου ήταν ένα παιδί που είχε μια προοπτική, πήγε σε νεαρή ηλικία εκεί πέρα. Είχε μια τεχνική. Καλή υποδομή, ναι, είναι τεχνικά καλό. Ναι, και είπαν θα το χτίσουνε. Πόσο χρόνο είναι ο Οικονόμου? Τώρα είναι 26. Και πήγε όμως. Είναι τόσο αργός, 26 χρονών. Ναι. Και πήγε 20. Ναι, ρε φίλε, είναι από τα project που δεν βγαίνουν απλά. Δεν. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η Μπολόνια, άμα. Επίσης, αδικεί και το ζευγάρι. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει παλαιότερα για τον Πάουκ. Δηλαδή, αν παίξει Βαρέλα Ίγκανσον μαζί, ίσως οι δημιουργούν προβληματισμοί. Ναι. Τώρα παίζαν μαζί δύο ίδιοι βαριά κορμιά, ψηλά κορμιά. Νομίζω αδικεί ο ένας τον άλλον. Και πώς ξέρουμε. Ενώ όταν έπαιζε ο Λαμπρόπουλος, που είναι λίγο πιο ταχυδυναμικός, μπορεί να είναι λιγότερα ποιοτικός, αλλά. Και πώς ξέρει και το ξύμωρο. Και οι δύο ένα καλό στοιχείο έχουν, καλό build-up. Και ο Τζιγκρίς και ο Οικονόμου. Ναι, ναι. Και δεν χτίζανε. Αυτό που λέμε. Δηλαδή λες, οκ, ρε φίλε, έχω κάποια στοιχεία σε κάποιους παίκτες.
Και λέμε ότι είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, ενώ ο Ακμον προχθές πρέπει να κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες. Ναι, δεν είναι. Ο Ακμον δεν πάει τον παίξει. Ο Ακμον είναι και δυνατός και αρτικός και Άγγλος. Που σημαίνει ότι ψηλά. Είναι πολύ αθλητικός. Ναι. Ο Ακμον έχει άλλα θέματα. Έχει το θέμα της αστάθειας που είναι της ηλικίας. Αλλά σε αυτό το χαμαλίκι είναι μαζί με τον Πόνσε, γιατί και ο Πόνσε είναι καλός παίκτης. Ναι, ναι, μ' άρεσε. Πάλευε, έβγαινε από την περιοχή. Ναι, φίλε, όλα τα κάνει. Έδειχνε ότι κάτι. Να... Και ο Λιβάγια ήταν λίγο αδιάφορος. Ο Λιβάγια είναι όλη του η χρονιά έτσι. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό ήταν από ό,τι ζήσε. Δηλαδή. Ναι, ο Πόνσε τι καλούταν να κάνει. Να μαζέψει το γέμισμα. Να σπάσει πίσω, να πιέσει τα στόπερ του Πάουκ. Αυτό έδειξε ότι προσπαθώ, ναι, ρε παιδιά. Ναι. Πάω, βγαίνω εκεί να πιέσω, να κάνω τάκλι στον Πάουκ. Άλλο, έχει μπάλα Πάουκ, πιέζει Πόνσε. Έχει μπάλα Ιάεκ, πηδάει Πόνσε. Πρέπει να βγει στον γκολ. Πρέπει... κάτσε ρε φίλε, κάνει κανένα άλλο τίποτα. Ναι, ναι, τίποτα. Δεν, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Που αυτό είναι καλό παίκτη, φίλε. Ναι, είναι πολύ καλό. Αυτό η ομάδα που παίζει και μπορεί να ταΐσει καλά τον φόρτη είναι παίκτη σε τα θέματα σαν τα δικά μα, τον 20-25 γκολ. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή. Και κορμί καλό έχει. Λίγο εκτό περιοχή είναι. Εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν έχει και συνεργασίε να κάνει. Δηλαδή. Και το Μάνταλο τον λυπάμαι εγώ που τον βλέπω. Δηλαδή δεν τον λυπάμαι γιατί είναι κακός, τον λυπάμαι γιατί δεν έχει κάποιον να παίξει. Με ποιον να παίξει. Εμένα η προσωπική μου άποψη για τον Μάνταλο είναι η καταστροφή του ήταν αυτό που όταν ήρθε στην ΑΕΚ και έπρεπε να αναδειχθεί λίγο παραπάνω για να μπει και να χωρίσει και στην Εθνική. Δεν ξέρω πώς το είχαν δει. Τον κάνανε από 8ο δεκάρι που ήταν στην Ξάνθη. Έγινε ξαφνικά έξτρεμ. Δεν μ' αρέσει εμένα ως πλάγιος επιθετικός. Δεν είναι το παιδί, δεν μπορεί να το παίξει αυτό. Εσύ, εγώ σου λέω να του δώσω ένα ρόλο στον Λεν που ήταν παλιά στον ΠΑΟΚ. Που ήταν ίδιο πράγμα. Δεν ήταν εξτρεμ. Και αναγκαζόταν και έπαιζε εκεί γιατί οι ανάγκες τακτικές ήταν αυτές. Ωραία. Ποιος είναι ο κουμπάκ που έχει πίσω του. Μπορεί να κάνει συνεργασίες. Ωραία. Ποια είναι τα χαφ που θα κλείσει μέσα. Με ποιον θα παίξει. Με μένα. Ναι, ναι. Τίποτα κίνδυνο. Προσπαθώ να φέρω κάτι στο μυαλό μου από το προχθεσινό τελικό. Και... εκεί λοιπόν που για να κλείσουμε την κουβέντα τελικού, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξόδεψε ένα δράμα ενέργειας παραπάνω από αυτό που χρειαζόταν, ναι, για να πάρει το παιχνίδι. Στο Ρελαντί. Που αυτό είναι χειρότερο. Να σε παίζει ο άλλος στο Ρελαντί και να σε κερδίζει τελικό στην έδρα σου. Αυτό είναι το χειρότερο για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ χωρίς Μαουρίτσιο Βιερίνια, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι χάνει τους δύο παίκτες που του ελέγχουν τον ρυθμό. Ωραία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όλο το παιχνίδι του είναι αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Φαντάσου την ΑΕΚ τώρα χωρίς τον Μάνταλο και τον Πόνσε. Δεν θα κάνει φάση, φίλε, 30 χρόνια. Ναι. Ωραία. Χωρίς τους δύο καλύτερους του παίκτες, με το δίδυμο στα χαφ που είχε προτριετίας. Δηλαδή που η ομάδα το έχει ξεπεράσει αυτό το δίδυμο. Γιατί ένας οργανισμός θα εξελίσσεται, κάποιοι μένουν πίσω. Ναι, ναι. Αλλά τελικά προτιμήθηκε αυτό. Με μπακ, ένα παιδί το οποίο δεν έχει παραστάσεις τέτοιου παιχνιδιών, όπως είναι ο Γιαννούλης. Και πάλι ο ΠΑΟΚ άντεξε. Πολύ καλό αμυντικά ο Γιάννης προχτές. Καλό ήταν. Δεν απειλήθηκε καθόλου. Δεν ρίσκαρε. Καθόλου. Δεν βγήκε και καθόλου. Ναι. Και όταν βγήκε, δηλαδή μια-δυο φορές που βγήκε, ήταν εντάξει. Κάτι πήγε να κάνει. Έχει συμμετοχή στον γκολ βασικά. Από αυτό ξεκινάει, από δικό του ανέβασμα. Αλλάζει με τον Μπίσεσβαρ, γίνεται το σουτ του Κάνια, η κόντρα, μπαίνει ο Πέλκας. Και ο Πέλκας βέβαια που αποδεικνύει για μένα ότι είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ σημαντικό, γιατί ξεσβρίζουμε εύκολα τους Έλληνες παίκτες. Ναι, πάντα γίνεται αυτό. Ναι, είναι ο πιο ταχυδύναμος παίκτης σου. Είναι ο καλύτερος με την μπάλα όταν κάνει κάθε την κίνηση, δηλαδή δεν τον προλαβαίνει κανείς. Και είναι ομαδικός. Αυτό ότι ο Πέλκας δεν είναι ομαδικός από κάπου δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, προκειτή. Είναι πολύ ομαδικός. Ναι. Εντάξει, θέλω και το δεκάρι μου να πάρει και τρεις ατομικές προσπάθειες. Δεν θέλω. Εννοείται. Να έχει θράσος. Ναι. Για να μου τη μοιράζει συνέχεια. Εντάξει. Ναι, το δεκάρι είναι αυτός που θα κάνει τη δύσκολη ενέργεια. Ναι, δεν σου βγαίνουν πάντα. Εντάξει, φαντάζεσαι τον Μαραντόνα να παίζει με πλάγιες πασούλες. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Ή τον Τζάρτα να κάνει. Πώς έμειναν στην ιστορία τώρα, δύο παραδείγματα εντελώς ακραία, αλλά πώς έμειναν στην ιστορία τα μεγάλα δεκάρια. Επειδή κάναν το δύσκολο. Τέλος πάντων, πάει ο τελικός, τελείωσε η σεζόν. Πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Εντάξει, μιλάμε πλέον, οι προσεγγίσεις οι ποδοσφαιρικές είναι. Το βάρο πώς σου φάνηκε. Έτυχε μια πολύ δύσκολη φάση νομίζω του διαιτητή, η οποία ήταν καθαρά στην κρίση του. Δηλαδή νομίζω και να το έδινε μπορεί κάποιοι να μην το κάνουν τόσο πολύ θέμα. Νομίζω απ' την άλλη πάντως αν ήταν Έλληνας διαιτητής θα το έδινε. Γιατί θα έχει στο μυαλό του άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Ενώ αυτός δεν μου αρέσει το VAR γιατί ναι, να βοηθάει έτσι σε δύσκολες φάσεις. Όταν είναι στη φάση εσύ
Ωραία, την είδε σαν στην τέτοια του βάρ. Δηλαδή, κόντρα δεν είναι σουτ. Ναι, ναι, δεν είναι σουτ. Ωραία, κόντρα. Χτυπάει πόδι, χέρι. Είναι αυτό που έκανε διαιτητή να μην το δώσει. Αυτό ακριβώς. Είναι αυτό που έκανε διαιτητή να μην το δώσει. Ναι, εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη οδηγία προς τους διαιτητές. Δηλαδή, φίλε, χέρι. Δεν είναι όλα τα χέρια πέρα. Ναι, δεν είναι όλα τα χέρια απέναντι. Άμα είναι έτσι, θα σημαδεύουμε χέρια. Ναι. Δεν είναι δύσκολο να σημαδεύσει χέρια. Mm-hmm. Το κάνει. Λίγο να πετύχει έναν αφελή μπροστά σου, το βρίσκει. Δεν είναι τίποτα. Πάντως είναι καλό γιατί και τον γκολ που είναι καθαρό θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δύσκολη φάση αν ήταν ίσως λίγο πιο προς το άκρο, να ήταν πιο ωριακό. Εγώ από την αρχή το κατάλαβα γιατί η πάσα του Πέλκα είναι προς τα πίσω. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι στην ίδια ευθεία ο άκρο, γιατί γυρνάει και κάνει ψαλίδι, αλλιώς θα την έβαζε και μπροστά του την μπάλα. Ναι. Οπότε και εκεί είναι μια φάση που θα μπορούσε να βοηθήσει το ΒΑΡ. Εντάξει, νομίζω είναι καλό να υπάρχει για τέτοιες δύσκολες φάσεις. Ναι. Μακάρι να καθιερωθεί του χρόνου. Δύσκολο αυτό που κάνει ο άκρο. Ξέρεις πόσο εύκολο μπορεί να πάει η μπάλα στο Μαρούσι. Μα αποδεικνύει ότι είναι πολύ αθλητικός. Το ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα γυρνάει όλο το κορμί του και λυγίζει και έτσι το κορμί του. Δηλαδή η ευληγησία του είναι σε πολύ καλό έτσι βαθμό. Ο Πρίγιοβιτς νομίζω να μπορούσε να λυγίσει έτσι. Πρίγιοβιτς η μπάλα θα είχε πάει στο σκάμα. βέβαια ο Πρίγιοβιτς θα ήταν σε καλύτερη θέση. Ναι, μπορεί να ήταν πιο πίσω και να έβρισκε μπροστά του. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά των δύο παιχτών. Ναι, ναι, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο ένας ήξερε που να είναι πάντα. Και ο άλλος, μέσα στον ενθουσιασμό του, μπορεί να, είναι, να έχει μια λάθος τοποθέτηση. Στο μεταξύ, είναι τόσο γρήγορος ο Άκπομπ για τα ελληνικά δεδομένα, που αν έχει timing... Έχει πολύ μεγάλο διασκέλισμα. Ναι, αν βρει timing, θα κάνει 30 γκολφ. Λίγο ψυχολογία θέλει, εμπειρία. Και εντάξει, και αυτός να πάρει παιχνίδια. Δεν ήρθε κανένας έτοιμος. Ναι. Εδώ γεμίζει, αν και στις έντρες του πέρσι που παίζαν play out, που ξέρεις πόσο δύσκολο είναι τα play out τώρα ψυχολογικά. Ψυχολογικά. Εντάξει, έβαλε όλα τα γκολ. Α, θα μου πεις στο Βέλγιο, φίλε, τώρα. Και ψυχολογικά νομίζω παίζει πολύ σημαντικό για τον επιθετικό. Έτσι. Το ψυχολογικό κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο. Νομίζω η φετινή χρονιά θα τον βοηθήσει πολύ για τον χρόνο. Ο Ακπομ θα είναι διαφορετικό. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι έβαλε τον γκολ στα Γιάννενα. Σε άδειο τέρμα, άδειο τέρμα. Ναι, ναι. Είχε να βάλει γκολ στο πρωτάθλημα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έβαλε τώρα με τον... Είχε βάλει ένα με τον Πανιόνιο λίγο μετά, αλλά ήταν κανένα δίμηνο χωρίς γκολ. Και το άλλαξε ψυχολογία το γκολ με τα Γιάννενα. Και επειδή οι Άγγλοι, φίλε. Τώρα αυτά τα ήττα πρωταθλήματα, επειδή στη στατιστική η Άγγλοι είναι λίγο τρελή κανονική, ναι, ναι, το μετράει πολύ στην ψυχολογία του. Ότι έβαλα εγώ τον γκολ και ήταν το αίτητο πρωτάθλημα, ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Και βγήκε και στο τελικό. Άλλο Σάκπομ. Εντάξει, για μένα ο Πέλκα ήταν ο κορυφαίο γιατί έκανε πολλά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και η φάση του Ζαμπά που αν τη σπάσει είναι Πέλκα 100%. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα, φύλλα από το πλάγιο στο κέντρο, του περνάει σαν αυγά. Δεν υπήρχαν. Δεν σκέφτομαι αυγά στην τέτοια ήταν. Και τη πάει στο Ζαμπά σωστά και ο Ζαμπά δεν βλέπει τον Ακπομ, ρε φίλε, τώρα σε. Ναι. Γάλει την εκεί, ρε φίλε. Να τελειώνει το παιχνίδι. Σε ρηχά νερά ο Ζαμπά προχτές. Πάντα, εδώ και τρεις. Από τη μέρα που πήγε στο Πόρτο με τον μάνατζερ του. Στις διακοπές του Πάσχα. Γύρισε και είναι, φίλε, σαν να μην μπαίνει στο γήπεδο. Απλά ο Πάοκ έχει και το Λιμνιό που είναι λίγο μπερδεμένος. Επιθετικά δηλαδή δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου, ελπίζοντας ότι ο Ζαμπά θα βοηθήσει επιθετικά. Γιατί όταν δεν έχει Μαουρίτσιο Βιερίνια, ψάχνει τις στιγμές μες στο παιχνίδι. Δεν είναι σίγουρο θα τις βρεις. Ωραία, γι' αυτό έβαλε το Ζαμπά. Άρα μετά γανάκτησε και ο Λουτσέσκου. Τον έβγαλε. Για την επιλογή κάνεις, τι έχεις να πεις. Εγώ κάνεις, φώναζε όλη τη βδομάδα. Συμφωνείς έτσι. Μα όταν ο άλλος παίζει, φίλε με μεγάλες. Για να μαζεύει δεύτερες μπάλες. Δεν χρειάζεται ένα γρήγορο να καλύψει και τους χώρους. Δεν έδωσε ο Κάνιας μισό εκατοστό δεν έδωσε. Σαν να μην έλειψε ποτέ βασικά. Ήταν εμένα πιο πολύ με προβλημάτισε η απουσία του, η χρόνια απουσία του. Φίλε, ο Κάνιας για μένα είναι ο καλύτερος τέταρτος χαφ που μπορεί να έχει πάω στο ρόστερ του. Γιατί. Και μου δείχνει ότι είναι άψογος επαγγελματίας. Αυτό, επαγγελματίας. Κομμάτι του γκρουπ. Ωραία. Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους. Ωραίος χαρακτήρας, ωραίος τύπος. Είναι χαβαλές, είναι ωραίος, ναι, μέσα στην ομάδα. Εντάξει. Και ρε φίλε, υπάρχουν παιχνίδια σαν κι αυτό που δεν μπορεί να κάνει άλλος πράγματα. Δηλαδή, πώς να αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως παίζει η ΑΕΚ χωρίς έναν γρήγορο εκεί μπροστά από τα στόπια σου. Ναι. Θέλεις εκεί έναν. Τέλος πάντων, εγώ θα τον κρατούσα τον Κάνιας. Και στην ζυγαριά. Κάνια Σάχοφ, που και ο Σάχοφ είναι καλός παίκτης, επειδή έχω τέτοια κορμιά,
θα κρατούσε τον Κάνια. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι άδικο και το Σάχοφ, είχε κάνει εξαιρετικό δεύτερο μισό. Εντάξει. Με γκολ, με assist, με. Έβλεπα χθες την assist που φέρνει με τη Λάρισα στον άκπο μου. Mm. Φίλε, εκπληκτική. Εκπληκτική. Τέλος πάντων, είναι πολλά που μετράνε σε μια ομάδα. Τώρα εμείς κάνουμε, ξέρεις, μια επιφανειακή προσέγγιση, γιατί δεν, πάντα όταν κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική, πρέπει να υπολογίζουμε και το οικονομικό. Ναι. Ωραία, να τον δώσω. Θέλω για τέταρτο στόπερ, αλλά πόσο. Τόσο κάνει. Πόσο θέλω να έχω, ναι. Ο τέταρτο μου στόπερ θα παίξει 8 παιχνίδια. Mm-hmm. Ωραία, να δώσω 500.000 για τέταρτο στόπερ. Να μου κοστίσει δηλαδή 63.000 το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πάντως, αν θέλει να σκέφτεται για την Ευρώπη του χρόνου, πρέπει να σκεφτεί τώρα ότι πρέπει να έχει ένα βαθύ ρόστερ. Ναι, άμα κάνουμε στην οικονομία τη κουβέντα τώρα, άμα αρχίσουμε και κάνουμε ανάλυση, θα δούμε ότι φέτος αποτύχαμε στην Ευρώπη, μόνο εκεί, για το γεγονός ότι το rotation μας ήταν κάτω του μετρίου. Mm. Πριν έρθουν οι μεταγραφές του Γενάρη, εντάξει. Δηλαδή, οι μεταγραφές του καλοκαιριού δεν προσέθεσαν βάθος στην ομάδα. Θα μπορεί να το προσθέσει το βάθος αυτό οι μεταγραφές του καλοκαιριού, από μόνος τους δεν νομίζω. Αλλά θα χρειαστεί σίγουρα ένα κομμάτι τέλος πάντων ακόμη να προσθεθεί στην ομάδα. Αλλά σε μια άλλη ταχύτητα. Γιατί αυτό που φάνηκε από το φετινό Champions League και το Europa League, θα πω εγώ, είναι ότι προχώρησαν οι ομάδες οι οποίες είχαν αθλητικά χαρακτηριστικά. Καλή τακτική, αλλά πλέον όταν υπάρχουν ομάδες που συνδυάζουν τακτικό κομμάτι, ταχύτητα και τεχνική, δεν μπορείς να πας ένα καραμίτρο χωρίς ταχύτητα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, πώς να τον παίξεις, ξέρω εγώ, τον Άγιαξ, άμα έρθει στο προκριματικό τώρα. Τι θα κάνεις. Και πρέπει να γίνουν γρήγορα αυτό που λέγαμε πριν, οι μεταγραφικές κινήσεις. Ναι, όταν είσαι ανίσχυρος στο τρίτο προκριματικό, πρέπει να είσαι έτοιμος εκεί. Μετά, αν περάσεις και πας στους ισχυρούς, μπορεί να είσαι και έτοιμος. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Έχουμε και για τις άλλες ομάδες κάποια tips να πούμε. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρη η εικόνα φέτος. Δεν προλογιάζομαι από την εικόνα που είχαν οι ομάδες αναδιαστήματα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία φάνηκαν αδυναμίες σε όλες τις ομάδες και νομίζω ότι εκεί θα σταθούμε μετά το διάλειμμα. Κρις, ρίξε το... Εδώ είμαστε. Η ομάδα του Λιπές ψήφισε ουσιαστικά την καλύτερη δεκάδα. Εγώ έδωσα μια δεκάδα. Το κείμενο αυτό που ανεβάσαμε είναι τις καλύτερες δεκάδες του πρωταθλήματος. Είναι αυτοί που ξεχώρισαν και οι ανταγωνιστές όμως. Ποιοι έτσι τους κόντρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, βγήκε αυτή που έδωσα. Μπορεί. Έχουμε και λέμε. Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Ωραία. Ο Μαρ Βαρέλα Κρέσπο Βιερίνια. Δηλαδή 4 στους 5 της άμυνας ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κουρμπέλης Μαουρίτσιο. Κουρμπέλης εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Αν φύγει σε έναν άλλον οργανισμό από το Παναθηναϊκό και πάει αλλού, βασικά ξέρω ότι σε πικραίνει αυτό που λέω, αλλά... Η αλήθεια είναι, εντάξει. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια. Στο 10 Φορτούνης, δεξιά ο Ποντέσια, αριστερά ο Ματέο Γκαρσία. Και στην κορυφή και ανάποδα βέβαια. Αυτοί είναι καλό να παίζουν με ανάποδο πόδι, λέω εγώ, οι δύο. Έτσι δεν είναι. Είναι έτσι στη μόδα. Ναι. Αν και αυτό ανάλαβα είναι δίκοπο μαχαίρι, φίλε. Γιατί από τη μία χρειάζεται το πλάτος, από την άλλη. Δηλαδή, αν παίξει απέναντι με τον Πάκο, εγώ θα του έβαζα ίδια πόδια να μην κλείσουν προς τα μέσα, γιατί θα εγκλωβιστούν εκεί. Ναι. Και στην κορυφή Ευθύμης Κουλούρης. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Και μόνο για τον Κουρμπέλη είχα μία ένσταση, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός αμυντικός μέσος με αυτά τα χαρακτηριστικά στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γι' αυτό τον έβαλα εκεί. Ο Ματέο είναι καλός παίκτης, μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί έχει ποιότητα, έχει ένταση και έχει αυτό το θράσος που πρέπει να έχει ο Winger που έρχεται πάνω σου και δεν σε βλέπει. Ναι. Ο Κουλούρης, εντάξει, τα έκανε όλα. Έχει γκολ πολλά, έχει assist, έχει ξύλο, έχει πίεση. Έχει βελτιωθεί ψηλά, έχει βελτιωθεί χαμηλά. Έχει βελτιωθεί συνδυαστικό. Συνδυαστικό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορεί. Ο Ποντένς, εντάξει, είναι μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρικά. Αν βγάλει από το μυαλό του το να πέσει, σε κάποια φάση έπεφτε εύκολα. Δηλαδή, αν παίξει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα. Είναι η αλήθεια. Τον έπαιρνα χθες δηλαδή, αν γινόταν. Εντάξει, ο Φορτούνης
με σκιά το κομμάτι το, του τι έκανε στα δύσκολα παιχνίδια. Γενικά ήταν τέλος πάντων το Α και το Ω του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Μαουρίτσιο για μένα είναι ο πιο εγκεφαλικός χαφ που έχει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος τέτοιος παίκτης. Ξεχωρίζει. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ ουσιαστικά είναι τυχερά, γιατί σε επίπεδο χαρακτηριστικών κολλάει ο ένας με τον άλλον. Αυτό θα έλεγα. Και εδώ πακέτο πάνε. Δηλαδή ναι, το πακέτο είναι που τους φέρνει εδώ. Ναι. Όχι τόσο το ατομικό τους. Ναι. Εντάξει, του Βιερίνια τι να πεις τώρα. Και ο Μάρ για μένα είναι ο πιο εγκεφαλικός παίκτης του Ολυμπιακού. Ένα παιδί το οποίο κάνει σωστά σχεδόν τα πάντα. Απλά έχει τραυματισμούς, ήταν πάνω κάτω, ήταν. Είχε αρκετές απουσίες, είναι η αλήθεια, αλλά όταν παίζει είναι σημαντική σταθερά. Και ο Πασχαλάκης ως τερματοφύλακας, ο οποίος δέχτηκε τα λιγότερα γκολ, νομιμοποιείται να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Το τραγικό της υπόθεσης, Θωμά, είναι ότι δεν βλέπουμε από τις μικρομεσαίες ομάδες ένα παίκτη να ξεχωρίσει. Καθόμουν και σκεφτόμουν, δηλαδή τον Πανετολικό ποιο να βάλω. Το Μάζουρεκ. Έχει δύο-τρεις που δεν μπορεί να χωρέσει. Στα Γιάννενα πραγματικά, δηλαδή, κάναν ό,τι μπορούσαν για να πέσουν οι άνθρωποι. Δεν διακρίθηκε κανένας, αμυντικά, επιθετικά, τερματοφύλακας, τίποτα. Ωραία. Κάνα για τη Λιβαδιά δεν μιλάμε τώρα, άστο. Αν και έχει ένα-δύο παίκτες προοπτικής στη Λιβαδιά. Ο Ιωαννίδης, ο Μπουστινός και ο Κιουλιάγκας. Αυτή μελλοντικά. Ο Ιωαννίδης ειδικά είναι μελλοντικά, θα απασχολήσει νομίζω. Ναι. Και τις καλύτερες ομάδες. Τον είχα δει πέσει στο παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα που είχε γίνει τελευταίο παιχνίδι. Τρομερά στοιχεία. Η Τρίπολη. Τίποτα, μηδέν. Μηδέν. Κλασικά σε μια απόδοση στάνταρ ο Μάνιας. Όταν ο επιθετικά κορυφαίος σου είναι ο Καλτσάς. Αυτό. Κάτι δεν κάνεις καλά. Ο Μανιάς είχε τραγική σεζόν. Πρέπει να βάλει ένα γκολ. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Πόσο λίγο. Ναι. Ο Πανιώνιος είχε εκεί το Μασούρα, ο οποίος έκανε και τη μεταγραφή γρήγορα. Καλός παίχτης. Μένα μου αρέσει αυτός γιατί έχει ουσία. Και ο Ντουρμισάη εμένα μου αρέσει. Καλός ο Ντουρμισάη. Ναι, απλά ο Ντουρμισάη, ξέρεις, σήκωσε μεγάλο βάρος. Αλλά δεν μπορείς να τον βάλεις στα στήθη. Ναι, όχι, κουλούρι. Δεν μπορείς. Ναι. Ο άλλος πήρε από το χέρι τον Ανθρώμητο και τον έβγαλε Ευρώπη. Πρώτο σκόρ, εντάξει. Άλλες ομάδες. Η Λάισα. Καλά, Ξάνθη, άστο. Αν και μένα μου άρεσε λίγο ο Κάστρο σαν ο Κασάδο. Σαν στόπερ. Αριστερό στόπερ να τον έβαζε, ο κοντός. Αλλά όχι κάτι το. Η Λάρισα έχει τον Ντελέτιτς, πώς ήταν τον άστο. Πολύ soft, ρε φίλε. Εντάξει. Ταβάνι έχει αυτός, νομίζω δεν είναι. Έχει κλείσει την άκρη, νομίζω. Έκλεισε, ναι. Δεν κάνει διαφορά. Θα φανεί, αλλά δεν νομίζω να κάνει. Δεν νομίζω, ούτε εγώ. Δηλαδή τώρα στην Λάρισα είχε χώρους. Εντάξει. Ναι, έβρισκε πάντα χώρους, αυτό ήταν το. Δηλαδή, οκ, πήρε έναν αριστεροπόδαλο Αλμπάνι. Με μικρότερη ταχύτητα. Δεν ήταν δύναμο στο τέλο τη. Όφι. Τίποτα. Ναι. Κάτι περίεργη εκεί, Αιγύπτη, τι είναι αυτή, κάτι. Πιο σοβαρό παίκτη του Όφι όσο τον έβλεπα εγώ ήταν ο Κολοβέση. Όσο το έβλεπα. Δηλαδή, που ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, πώς να κινηθεί, πώς θα κάνει. Δεν έβλεπα κάτι άλλο στον Όφι. Μετά πήραν κάτι μυστήριους όντως. Γιακουμάκης μέτρια πράγματα την ώρα που πήγε. Ένα γκολ έκανε, νομίζω. Ναι, ένα-δύο γκολ. Αυτός είχε προοπτική, ρε φίλε, αλλά δεν. Του σήκωσαν ψηλά την παντιέρα σε πολύ πρωιμό στάδιο και. Τη σηκώσαν και δεν στηρίχθηκε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι πήρε και τις ευκαιρίες. Δεν πήρε, όχι. Βέβαια, δεν πήρε και τις ευκαιρίες γιατί μάλλον. Εντάξει, ήταν και ο Αραούχο τότε εκεί. Ναι. Έτυχε και ο Πόνσε. Ναι. Ήταν λίγο άτυχος. Ήταν λίγο άτυχος. Σημαντικές μεταγραφές πετύχαν εκείνες ήταν πάνω του. Και γενικά το θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο τώρα για τον Μπάουκ. Π.χ. ξεκινώντας από τον πρώτο. Ένα μικρό σχόλιο για το πώς πήγε η χρονιά. Καλή χρονιά, δεν το συζητάμε. Αν φάνηκαν κάποιες αδυναμίες σε κάποια φάση, νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα φυσικής κατάστασης και σκασίματος που είχε η ομάδα από την κακή προετοιμασία που έκανε το καλοκαίρι, τη μικρή. Μετά το ξαναβρήκε, δεν είχε θέμα. Εντάξει, απλά το πόρισμα είναι ότι από τη στιγμή που απέτυχε στην Ευρώπη πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για να μην αποτύχει στην Ευρώπη. Έτσι. Ωραία. Άρα με αυτομάτω σημαίνει προσθήκες, προς αφαιρέσεις με στοιχεία πιο αθλητικά και έναν-δύο παίκτες οι οποίοι θα καλύψουν το κενό που αφήνει ο Βιερίνια και ο Μαουρίτσιο μέχρι ένα σημείο. Εκεί είναι βέβαια η μεγαλύτερη λάκα. Δεν μπορείς να πάρεις παίκτη όταν ο Μαουρίτσιο παίρνει 1,5 εκατομμύριο το 1,5 εκατομμυρίου γιατί θα γυρίσει και ο Μαουρίτσιο σε κάποια φάση και θα φιλιούνται. Ναι. Πας σε δανεισμό, πας σε προοπτική παίκτη, πας. Ψάχνεις τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν θα σκαλώσουν όταν επιστρέψει ο Μαουρίτσιο.
Το ίδιο ισχύει για το Βιερίνια. Το ίδιο ισχύει και εκεί. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι είναι η ομάδα που θα την πατήσει πιο εύκολα από όλους. Γιατί νομίζει ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα. Και έχει τεράστια κενά σε όλες τις γραμμές και κυρίως στον άξονα. Και κυρίως στα στόπερ και στα κεντρικά χαφ. Και στον φορ. Δηλαδή, αν βγάλεις το Φορτούνι από το κάδρο, όλοι οι άλλοι είναι ένα επίπεδο κάτω από αυτό που χρειάζεται για να κάνει πρωταθλητισμό. Λέω εγώ. Για να πάρει πρωτάθλημα. Επειδή πουλάει κιόλας ο Ολυμπιακός, μην αποκλείσει τον ενδεχόμενο να πουλήσει και το Φορτούνι και τότε αντίο ζωή. Το σίγουρο δεν θα υπάρχει κορμός του χρόνου και είναι έντονο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα για έναν προπονητή να καταφέρει να δέσει γρήγορα την ομάδα. Και από την απέναντι μεριά θα υπάρχει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι. Ίδιος και καλύτερος. Ίδιος και καλύτερος. Η ΑΕΚ, εκεί αν θέλουν αλλαγές. Εκεί έχουν και προβληματισμούς αν θα μείνει ο Χιμένεθ, αν θα μείνει ο Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται να μείνει ο Χιμένεθ. Χιμένεθ δεν έμεινε πέρσι που και καλά πήρε από το άθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Χιμένεθ. Δεν πιστεύω θα μείνει ο Χιμένεθ. Ο Λιμπερόπουλος ούτε και αυτός έχει πολύ πίεση. Ο Ολυμπιακός κρατάει δύο προμονητή. Λογικά ναι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει, αυτό θα είναι το ατούτο σε σχέση με πέρσι. Αλλά κρατάς εσέ Βουκοβίτς. Κρατάς Μπουχαλάκη Καμαρά. Και τον Κιγέρμε που λέει για τον Κιγέρμε. Ο Κιγέρμε στην Τούμπα φίλε έχει 12 λάθη. Ναι, εντάξει, το δύσκολο μάτι είχε 12 λάθη. Αλλά γενικά ήταν καλό. Και στο Κίεβο δεν ήταν. Εγώ κοιτάω τα παιχνίδια ψηλή ένταση. Ναι. Αν να δούμε τα παιχνίδια τα άλλα. Οκ, okay, όλοι MVP. Όλοι MVP. Η ΑΕΚ θέλει πάρα πολλές αλλαγές. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι μια ομάδα χωρίς ποιότητα, χωρίς σωστή δομή θέσεων, χωρίς πλάνο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να το σώσει. Ή αν θέλει να το σώσει, γιατί για αυτό το πράγμα χρειάζεται και λεφτά. Μετά. Ο Ατρόμητος, εκεί θα έχει θέμα. Έχει χάσει τον Γιαννούλη από τον Γενάρη, θα χάσει και τον Κουλούρη τώρα. Ο Άρτα φεύγει. Ο Άρτα φεύγει. Καλά, δεν έκανε και φέτος ο Άρτα τίποτα. Έχει έναν κορμό καλό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν και τα χάφ του. Δεν πιστεύω ότι ο Ισβάνης μπορεί να κάνει τόσο κακή χρονιά όσο πέρσι. Όσο φέτος. Δεν έκανε κακή χρονιά. Ο Μπρούνο θα απολυθεί. Ερωτηματικό. Τι αν φύγει και αυτός, πάλι θες μια καινούργια τριάδα μπροστά. Θα πρέπει να βρει έναν φόρτελος πάντων αποτελεσματικό, σίγουρα. Βέβαια ο Ατρόμητος πέρσι, χωρίς Κουλούρη, την έβγαλε χωρίς φορ. Δηλαδή με τον Ντουάντα, όπως λεγόταν. Ναι, ναι. Ντάουντα. Ντάουντα. Με αυτόν εδώ την έβγαλε. Βρήκε λύσεις από αλλού. Και είναι και η αλλαγή του Κάναντι που κατ' εμέ δεν είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει αρχές από τη βάση της, από τον τεχνικό διευθυντή της. Από εκεί. Εντάξει, έκανε δουλειά όμως και ο Κάναντι. Έκανε, απλά επειδή μιλούσα με τα παιδιά, δεν μου είπαν ότι έκανε κάτι συγκλονιστικό. Τα αυτονόητα έκανε. Δεν παίζανε και κανένα σούπερ ποδόσφαιρο, ναι. Μια πειθαρχημένη άμυνα και μια γρήγορη αυτό. Μετάβαση. Αυτό είχε. Τώρα ο Άρης. Ήτανε Άρης... θετική έκπληξη ο Άρης φέτος. Ναι, καλός ήταν. Μετά τον Πάκο Ερέρα. Αν φύγει ο Ματέο θα έχει θέμα. Τα γκολ και εσείς του Ματέου είναι πολλά. Ναι. Είναι νούμερο. Είναι νούμερο μεγάλο. Ο Μπρούνο Γκάμα και θα γυρίσει από τραυματισμό σοβαρό να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ερωτηματικό και εκεί. Θέλει ένα φόρ που δεν είχε. Που για μένα ο Γιούνας δεν είναι κακός παίχτης, φίλε, να ξέρεις. Μένα μου αρέσει ο Γιούνας. Ξέχασα από τον βρίζουν όλοι γιατί είχα στα πέναλτι. Για μένα δεν είναι κακός παίχτης. Δεν είναι κακός, αλλά νομίζω πόσο πρέπει, μεγάλωσε κιόλας. Δεν είναι, 32 πρέπει να είναι. Ναι. Έχει τον Τικινί για πιο ελαφριά σχήματα. Θα πάρει όμως ένα φορ, πιστεύω. Θα πάρει, αλλά δεν νομίζω να έχει λεφτά να πάρει. Ναι. Δηλαδή, πόσο να δώσει για φορ, 250, 300. Δεν θα πάρει στον Φαμπάστεν. Εντάξει. Αυτή η τριάδα, η τετράδα που ήρθε. Να δούμε και τον Τόνσον του χρόνου. Ο καλός παίκτης είναι, απλά δεν κόλλησε άμεσα. Ο Μαρτίνε θα ανέβει και το τελευταίο διάστημα, κερδίζει για την παραμονή του. Ναι. Αυτοί που ήρθαν τον χειμώνα, τα παιδιά, ο Ρόους που είναι δανεικός, μακάρι να μείνει, καλός παίκτης είναι. Αυτός ο Κουρκούτ στα αριστερά με τον Λάσον, καλό δίδυμο, τιμιότατη και οι δύο. Νομίζω ότι ο βασικός προβληματισμός που θα πρέπει να έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αντικαταστήσει τον Ματέο Γκαρσία. Δεν έχει κάποιον άλλον ταλγκά. Και ένα δεξιμπάκ θέλει. Δεξιμπάκ σίγουρα θέλει.
Αλλά νομίζω είναι εύκολη θέση να βρεις. Θα βρει. Εύκολη θέση. Για να λόγω και τι θέλεις. Είναι εύκολο να βρεις έναν δεξιό μπακ 60-40 άμυνα επίθεση. Είναι δύσκολο να βρεις καλό δεξί μπακ επιθετικό γενή. Εντάξει, ο Άρσεν έχει παίχτες τύπου Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα που αναλώνεται κυρίως στο επιθετικό του κομμάτι, δεν θέλει και να έχουν πολλά να πάρουν στα μπακ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θεματοφύλακα θέμα δεν έχει. Μια χαρά ήταν ο Κουέστα. Ναι, μια χαρά, νορμάλ. Δηλαδή, να βρω δύο ευθύνες σε γκολ μέσα στη σεζόν. Και σου έδωσε για κανένα δύο μάτς. Ναι. Αυτά για τον Άρη. Πιο κάτω αυτό που μαθαίνω για όλες τις ομάδες πριν του off είναι ότι μειώνεται το budget. Ο Δέλας έφυγε για αυτόν τον λόγο από τον Πανετολικό. Μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα κάνει ο Πανετολικός. Που έβαλε αρκετά νέα παιδιά μέσα φέτος βέβαια. Έχει αυτό το ατού. Αλλά θα μείνει ο Μάζουρεκ. Θα μείνει ο Ντίαζ. Θα βρει έναν φορ εκείνος ο μαύρος. Πόσο μ' άρεσε που χτύπησε στο Χαριλάου. Ναι. Ένα μαύρο καλός παίχτης. Αλλά έπαθε ζημιά χοντρή το παιδί. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτόν. Ερωτηματικό Πανετολικός. Και μιλάμε για αποτάσματα 14 ομάδων του χρόνου. Εντάξει, δεν μιλάμε για 16. Άλλος ο ανταγωνισμός. Οι δύο ομάδες είναι τεράστια διαφορά. Η Λαμία είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρον ομάδα έτσι. Άμα δεν αλλάξει ο Χάβος. Αυτό και με μια-δύο προσθήκες. Τον κορμό, δεν νομίζω να έχει θέμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που επανέφερε τον Παράλληλο που ήταν. Μπορεί να δούμε για κάτι καλύτερο ενώ με μια-δύο προσθήκες, αν έχουν δυνατότητα εκεί. Έχει πολλούς έμπειρους παίχτες, φίλε. Ναι. Καλά Χαφ. Σημαντικό. Δηλαδή και ο Μπεχαράνο και ο Δημούτσος είναι καλοί παίχτες. Δεν είναι. Στα στόπερ ο Αντέτζο έκανε πρωταθληματάρα. Θα χάσει το Μελίσσα που ήταν ο τερματοφύλακας που μπήκε στο καλό της διάστημα. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά ο μικρός. Και ο Σαράνοφ όμως ήταν καλός. Δεν ήταν κακός, ναι. Δεν ήταν το πρόβλημα. Μπροστά ο Μπαράλης μπήκε γιατί ήταν από τρεις χρονιές ανενεργός εντελώς, εντάξει. Ναι. Δηλαδή χρειάστηκε ένα τετράμινο να συνέλθει για πλάκα. Στο τέλος συμμετείχε κι αυτός, ήταν καλός. Κάτι Επστάιν, κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι ο Επστάιν θα παίζει μπάλα μέχρι τα 60 του. Τίμιος όσο δεν πάει. Πραγματικά, κάθε χρόνο σταθερός εκεί. Ναι. Σε όποια ομάδα είναι. Ναι. Να ξεχωρίσει. Τίμιος. Και ο Καραμάνος βοήθησε όταν ήρθε. Ναι, και το Καραμάνος δεν ήταν ο top παίκτης που τον πήρε ο Ολυμπιακός τότε που τους έπαιρνε όλους και τέτοια. Αλλά για τέτοιο παιχνίδι, πίεση, αναμπουμπούλα, σωστός να καλύψει τους χώρους, να μαρκάρει. Είναι, δίνει ενέργεια. Και επειδή έχουν πολλούς έμπειρους αυτοί. Χρειάζεσαι και έναν δύο τέτοιο, τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Ναι, ναι. Που είναι κανονικό δεξί μπακ. Αυτό είναι ακόμα δανεικό. Τη ΑΕΚ ήταν αυτό. Ναι. Νομίζω δανεικό ήταν. Νομίζω ότι δεν έχει καλύτερο η ΑΕΚ από αυτό, δεν τέλος πάντων. Ε. Ναι, από την ΑΕΚ, το ξέρω. Ναι. Ήταν Βέρεια, δανεικό, ναι, μετά ναι. Λαμία. Ναι. Γενικά η Λαμία όντω έχει ένα. Α, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μάκη. Ο οποίο είναι καλό προπονητή όταν δεν παθαίνει αμόν. Δηλαδή όταν δεν βλέπει κανένα όραμα τον Άγιο Γιώργη να του λέει σφάξε 30. Ωραία, είναι εξαιρετικός προπονητής. Απλά έχει αυτά τα κολλήματα. Τώρα, μετά τη Λαμία, ο Όφι θα έχει. Θα παίζει, το play out πότε είναι. Ε? Θα γίνει play out. Play out. Πλατανιάς. Μόλις επικυρωθεί η βαθμολογία σήμερα, νομίζω. Επικυρώθηκε η βαθμολογία, ρε. Επικυρώθηκε η βαθμολογία. Στη Β' Εθνική, όχι. Στην Α' μόνο. Μόλις επικυρωθεί η βαθμολογία, θα οριστεί στα κοντά. Κοίτα, ο Όφι τώρα, αν δεν γίνει κανένα θαύμα, γιατί εγώ θεωρώ ότι τα μπαράζ μεταξύ ομάδων άλλων κατηγοριών θα θεωρώ ποδοσφαιρική κλεψιά. Εντάξει. Δηλαδή, και δεν το λέω για το δικό μας. Βλέπω στη Γερμανία τι γίνεται. Γερμανία, Γαλλία. Ναι, δεν έχει καμία τύχη η ομάδα που έρχεται από κάτω. Εκεί βέβαια είναι λίγο αλλιώς. Με πέρσι το Αμβούργο. Ποιος έπαιξε, νομίζω πλέον. Το Αμβούργο έπαιξε και έπεσε. Το Αμβούργο έπαιξε. Νομίζω δεν έπαιξε πλέον. Κυριακό Βαδόπουλο. Νομίζω δεν θα πληρωθεί απευθεία. Τα μπαράζ όλα τα κερδίζει η ομάδα του Μπουντεσλίγκα. Και είναι λογικό, ρε φίλε. Ο ένας έχει μπάτζετ, ξέρω εγώ, 5 φορές πάνω από τον άλλον. Mm-hmm. Τι μπάτζετ να έχει πλατανιά τώρα, πάνω από 800 χιλιάρικα. Τι λέω, τι είπα, ρε. Πάνω από 500 χιλιάρικα. Δύσκολα. Ο Όφη έχει 4-5 μετά τις μεταγραφές του Γενάρη. Α, πολλά είπα, 3,5. Ναι, νομίζω δεν θα δύσκολο. Ναι. Θα πέσουν λεφτά εκεί με αυτόν τον Μπούση που στον έντονο μεγάλο μέτοχό του και είναι και ο Λίος ο Πουσανίδης που ψιλονιώθει, είναι και ο Γιώργος Σαμαράς από πίσω. Εκεί μπορούμε να δούμε κάποια συγκλονιστική αλλαγή προς το καλύτερο, γιατί ο Όφικα κατά ψέματα από τις ομάδες επαρχίας έχει την περισσότερη δυναμική βγάζοντας αθέρα. Κόσμο έχει.
Ναι, και είναι η πόλη, είναι όφη. Κατάλαβες, μετά είναι όλοι οι άλλοι. Mm. Mm. Καλό είναι να ανέβει όφη. Άλλες ομάδες τώρα. Η Λάρισα διοικητικά. Η Λάρισα έκανε ένα ρόστερ ψηλό οικοδόμη, αλλά σκληρό. Δηλαδή προσαρμόστηκε σε συνθήκες του κηπέδου βασικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ο Τέρετης ούτως ή άλλως ήταν εκτός ομάδας καιρό, δηλαδή χωρίς αυτόν πορεύτηκε. Έχει τη φανέλα. Δεν είναι τυχαία η ΑΕΛ. Εκεί νομίζω το μεγάλο θέμα είναι να βρεθεί κάποιος στη δείξη που θα ξανασυσπυρώσει τον κόσμο. Είναι κρίμα δηλαδή. Δεν πρόκειται να φύγει ο Κουλιάς με τίποτα του. Ούτε μια στιγμή. Όλο λέει φεύγω και όλο γυρνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα που έμεινε και πανηγυρικά κιόλας. Πήρε χέρι από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε την ΑΕΚ. Τι, πού να πάει. Πού να πάει. Και δεν βλέπω και κανένα θέλει να την πάρει. Ναι, αυτό. Να φύγει κάποιος, ποιος θα πάει. Η Ξάνθη κάθε χρόνο ίδια. Η Ξάνθη θα έχει αλλαγές αρκετές πιστεύω. Θα φύγει και ο προπονητής εκεί. Δεν έπαιξε τίποτα φέτος. Ήτανε κακή. Και φάνηκε ουσιαστικά. Από τις κακές χρονιές Ξάνθη. Κακή, κακή, κακή. Δεν έπαιξε τίποτα. Και δεν έπαιξε ο Γένετσεκ. Βγήκε εκτός και λύγησε όλη η ομάδα. Δηλαδή πέσει, έβαζε πόσα 14-15 γκολ έβαλε και φέτος πρέπει να έχει 3-4. Mm. Αυτά τα 10 γκολ. Είναι απόσταση φίλε. Όλο χ έφερνε, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Χ, μηδέ, 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 μηδέ. Ναι, 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 ναι. Η Ξάνθη μου θύμισε μια χρονιά της Βέρειας που έμεινε, με Γουχού που ξεκίνησε και τελείωσε με Ελευθερόπουλο, που έμεινε επειδή δεν έτρωγε γκολ. Και ποιοι ήταν στην άμυνα, θυμάσαι. Ένας Μαρόν δεξιά. Μαλόν δεξιμπάκ. Μαλόν δεξιμπάκ. Στόπερο καλή. Πούγκουρας, όχι. Πούγκουρας, Μαραγκός, Γιαννούλης. Α, ναι, μα. Και αυτή η ομάδα δεν με τα παιδιά να είναι πρώτη χρονιά Super League. Εντάξει, μόνο Στελάκη μόνο. Μασλίδη Φόρ. Ναι. Κάτι μυστήριο εκεί. Ένα δεκάρι, έναν Ούγγρο ή Πολωνό. Πολωνό ή το Μεξικάνο λες που είχαν φέρει. Άσχετον. Ο Άλτσε πιο πίσω έπαιζε. Είχαν και έναν ωραίο δεκαρωτέτιο που δεν έβαλε ποτέ γκολ βέβαια. Αυτό, μοιάζει, ναι. Αυτό μου θυμίζει η Ξάνθη φέτος. Ναι, ναι. Και δεν είναι για Ξάνθη αυτή η εικόνα. Η Ξάνθη στην ιστορία της πάντα είχε μια αμυντική τάση. Ήταν λίγο στημένη γιατί είναι και η δυναμική της τέτοια. Αλλά έπαιζε και κάτι, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι ομάδες της Ξάνθης που κάνανε κηδείες τώρα. Κηδείες, όχι αστεία. Θα πρέπει να αλλάξει εκεί το πράγμα. Επιστρέφει και ο Βόλος του Αχιλέα Μπέου. Και ο Βόλος του Μπέου, φίλε, ο οποίος του έχει βγάλει το αφημί βόλτα. Και όποιος τσιμπήσει. Εκεί έχει το άλλο το θέμα. Το τοπικό. Ο Μπέος τι ήθελε να κάνει ως δήμαρχος, να ενώσει την Κυβόλη και τον Βόλο. Δεν γίνεται με τίποτα, σαν να ενώσουμε ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει κόσμο. Αλλά το project του είναι ποδοσφαιρικό. Μην νομίζει δηλαδή κανείς ότι ο Βόλος ανέβηκε επειδή ήταν ο Μπέος. Ήταν η καλύτερη ομάδα στη Football League. Πήρε 2-3 παίξει με εμπειρία και πήρε τον Γκαρσία τέτοια. Από τη Γάμα Εθνική ξεκινήσανε. Ο Πίτ του Γκαρσία έπαιζε και στη Γάμα. Ναι, ναι. Από τη Γάμα ξεκινήσανε έτσι. Κάνε ένα κορμό με Ισπανούς. Έξυπνος. Ναι. Ξέρει, ρε, ξέρει, δεν είναι βόδι. Ξέχωρα τώρα τι του χρεώνουν, ναι, και αυτά, ναι, που έκανε και αυτά που δεν έκανε κτλ. Είναι, ρε φίλε, ένας ποδοσφαιράνθρωπος. Mm-hmm. Το έστησε σωστά. Και τώρα δεν θέλει 15 παίκτες. Θέλει 4-5 σφίχτες. Για το επίπεδό του. Ναι, ναι. Για να είναι καλά. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα πώς θα σχηματιστεί το πράγμα. Αλλά λέμε για τις ενδείξεις πρώτα απ' όλα ποιες είναι, τι είδαμε και τι περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Να μας δείξει μετά από αυτό που φέτος μπορεί να μην έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά για μένα είναι θετικό όλο αυτό που συνέβη φέτος. Η ενθουσιώδης αρχή ήταν αυτή που έκανε και το όλο τον κόσμο και όλο το. Αν δεν την είχε Θωμά. Ναι, εντάξει, θα είχε προβλήματα. Ναι. Αλλά. Εντάξει. Μένει ο Κουρμπέλης. Τα διοικητικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είσαι ο Κουρμπέλης, μένεις. Θα κάνω μια παρένθεση τώρα, ξέρω από αυτό. Για τον Άρης που πλέγαν πριν. Αν δεν ερχόντουσαν αυτοί οι τρεις θέσεις παίξουν ενώ θα ανέβαινε επίπεδο Άρης. Όχι. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Πατελίδης. Έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή, αν έπαιρνε τρεις θέσεις παίξεις, μπορεί να βλέπαμε και εμείς κάτι πιο κοντινό στην πεντάδα. Ο Κουρμπέλης. Εντάξει, τώρα αν θέλουμε να μιλάμε για τον παίχτη μόνο, νομίζω ότι είναι σε ηλικία μεταγραφής. Αν θέλει να ανέβει επίπεδο. Είναι ο μόνος παίκτης ελληνικής αγοράς που παρά το όσα γίνανε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση που είχαμε, αν αλλάξει μάνατζερ θα τον έπαιρνε. Ναι.
Γιατί είναι αυτό το double fast που έχει. Το είμαι και αμυντικό χάφι και στόπερ. Και είμαι στόπερ στα στοιχεία που βολεύουν τον ΠΑΟΚ. Αθλητικό στόπερ. Μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα. Ναι. Δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, ο Παχαλαφούζος νομίζω είναι κλωβισμένος, αλλά αν πιο κάτω δεν μπορεί να πάει. Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Έτσι πιστεύω. Και απλά πρέπει λίγο να οριοθετήσει τι είναι αυτό με τα μωρά του ΠΑΟ. Δηλαδή για μένα ο Χατζηγιοβάνης είναι κουραστικός παίκτης, δεν τον αντέχω. Εντάξει. Δεν τον αντέχω. Δηλαδή εκεί θέλει έναν παίκτη μεγαλύτερη ουσία. Το θέμα είναι για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά πρέπει να του πλαισιώσει με. Αυτό, δηλαδή το μπουζούκι πρέπει να πλαισιώσει. Οπωσδήποτε. Ειδικά αν φεύγει ο Κάτσε. Φεύγει ο Κουρμπέλης. Ο Κάτσε εκεί φεύγει σίγουρα. Δεν θα φύγει. Δεν ξέρω. Μακάρι να μείνει. Ο Κάτσε στη διάρκεια ήταν ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού. Μακάρι να μείνει, ναι, δεν το συζητώ γι' αυτό. Έλεγα, ακούγονταν ότι μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, ίσως. Στο εξωτερικό? Ναι. Πού ακριβώς? Εντάξει, δεν θα πήγαινε σε τόπο ομάδες, αλλά έτσι γραφότανε. Αυτά που γράφονται, μην τα διαβάζεις. Μέχρι να δεις επίσημη πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, ναι. Κάτσε. Τώρα ανήκει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Έχει λόγο ο ΠΑΟΚ. Έχει λόγο. Επιστρέφει τώρα, λέω. Δεν μπορώ να πω ότι επιστρέφει, αλλά έχει λόγο. Ναι. Είναι λίγο μυστήριο το καθεστώς συμφωνίας που είχε με τον Παναθηναϊκό. Αχα. Δεν τα πλήρωσε όλα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Να μεγάλο το συμβόλαιο του Κάτσε για Παναθηναϊκό φέτος. Αλλά γενικά. Φεύγει ο Κουλυμπαλή, ο Ενσού έχει προτάσεις. Κουλυμπαλή, άστο καλύτερα να φύγει. Ναι. Ο άλλος πιο τίμιος ήταν. Ο Γιώχανσον. Πιο τίμιος ήταν. Όταν έπεσε ο Γιώχανσον και ο Ισούα, κάτι γινότανε. Εντάξει. Τον μπέρδεψαν και λίγο μωρέ φέτος. Τον έβαλε πολλές φορές στο 3-5-2, τον έβαζε. Όχι, τον έβαζε δεξί στόπερ. Α, στην τριάδα. Ναι. Τον Κουλυμπαλή. Πολλές φορές. Εγώ τον Κουλυμπαλή πιστεύω ότι είναι 60 χρονών, να ξέρεις. Γιατί διαβάζω το βιογραφικό του όταν πάει στον Πλατανιά. Και έχει ρε φίλε, λένε ότι είναι 26 τότε, 27 λέγανε. Και είχε καμιά 150 συμμετοχές σαν πιονά, αλλά μου γεμάτε σεζόν. Λέω, κάτι γίνεται εδώ. Έτσι ήταν ο Φουτσίνη. Είχε αλλάξει καμιά 73 ομάδες και ήταν 26, κάτι λέγανε, δεν βγαίνει. Έτσι ήταν ο Μάρτινς όταν είχε ήταν στην Ίντερ και έκανε ας πούμε, τη μεγάλη διαρκεία. Λέει βγαίνει σε κάποια φάση ο Μπαμπαγιάρο, δεν ξέρω να το θυμάσαι, αριστερό μπακ. Ναι, και έπαιξε και Τσέλσι, Newcastle. Λέει ρε παιδιά, εμείς μαζί. Εγώ λέει με 33 τώρα, αυτός είναι 27. Συμπαίκτες σε εθνική παίδων ήμασταν. Πόσο έπαιζε, 10 χρόνια εθνική παίδων, λέει. Έπαιζε. Ναι. Έχει γίνει και το μυθικό με τον Κονσίσαο που μου είχε πει το μυθικό. Δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει, το έχω ξαναπεί στον αέρα. Λέει, εγώ λέει οι Αφρικανούς δεν παίρνουν. Λέει ποτέ, λέω γιατί. Γιατί δεν φίλε, λέει. Είχα έναν λέει, συμπαίκτη στην Πόρτο, κέρδισε λέει το πρωτάθλημα, λέει, Άντερ 19 το παγκόσμιο με την Ιγυρία και την επόμενη χρονιά, λέω, ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Στο μεταξύ έχω ρωτήσει γιατρούς για αυτό το πράγμα και μου λέει, ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πραγματικά την ηλικία είναι η ελαστικότητα των οστών. Αν είναι σε ανάπτυξη. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, είμαι 17. Άρα είσαι σε ανάπτυξη λοιπόν. Θα εξετάσω τα οστά σου και αν όντως η ελαστικότητά τους είναι τέτοια ώστε να επιβεβαιώνει ότι είσαι σε ανάπτυξη, τότε να είσαι 17. Αν τα δω ότι είναι τα κοκαλάδες, μάλλον φίλε δεν είσαι 17. Ναι. Πήγεσαι over 21. Εντάξει. Όπως έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάπου εδώ το ανάλυσε το bypress.gr. Έφτασε στο τέλος. Σε βλέπω με το μακεδονικό τη φόρμα. Προπόνηση έχεις. Προπόνηση έχω μετά. Τώρα. Ναι. Ποια έχεις. Ποια ηλικία. Ναι. K11. Συνεννοείσαι με τα K11. Καλύτερη ηλικία. Ναι. Είναι στην καλύτερη τους τα παιδιά. Είσαι και λίγο φίλος μαζί τους και είναι ωραία. Α, ναι. Μετά τη βλέπουνε. Ναι. Η εμπειρία μου που προσκόμισα από το τμήμα νέων ήταν τρομακτική. Η νέα γενιά είναι. Δύσκολη. Ναι. Αυτή που επανέρχεται τώρα ίσως τη σώσουμε λίγο, αλλά η νέα αυτή που ήταν 16-17 χρόνια. Πιο πολύ όρεξη είχε ο προπονητής να κάνει προπονητή παρά η παίχτη. Αυτό είναι φίλε. Όχι, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Βρέχει. Μήνυμα. Βρέχει κανονικά. Μήνυμα ο παίχτης των νέων. Θα κότσω, κάνουμε προπονητή. Ο K11 δεν θα σε πάρει, λέω, θα σε ρωτήσει. Ποτέ. Δεν πα ρίχνει καρέκλες, θα έρθει. Μένα μου άρεσε όταν έβρεχε την προπονητή. Εννοείται. Μα βλέπει πώ είναι. Δεν παίζαμε ξερά τότε εμείς όμως.
Ξέρα. Δεν ήταν το χορτάρι. Και εμένα με βόλευε γιατί ήταν και το. Το να πάει στη δύναμη. Με βόλευε. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά από μας. Ακολουθεί ο κύριος Ζαγόρας. Εμείς ραντεβού αύριο ξανά στις 2. Το πάω 24 στις 12 βέβαια. Νωρίτερα θα είμαι εγώ γιατί είμαι και πολύ θυσίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.